και εκπρόσωπο του Δημοκρατικού Συναγερμού και εκπρόσωπο του εκλογικού επιτελείου του Νίκο Στασιάδη, τον κύριο Τάσο Μητσόπουλο. Κύριε Μητσόπουλο, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Λάρνακα. Τώρα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός αύριο λοιπόν φιλοξενεί στη Λεμεσό την έκταρτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Με πολλές προσωπικότητες είναι το παρόν τους, πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες, ανάμεσα σε αυτούς και η Άγγελα Μέρκελ, κύριε Μητσόπουλε. Θέλω να μου πείτε εσείς ποια είναι η σημασία της συνόδου αυτής την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Νομίζω το γεγονός και μόνο ότι θα βρίσκονται στην Κύπρο αυτές τις μέρες μερικοί από τους κορυφαίους πολιτικούς παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μεταξύ αυτών ο ίδιος ο Πρόεδρος, ο κύριος Μπαρόζο, καθώς επίσης και ένας σημαντικός αριθμός Ευρωπαίων Επιτρόπων, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό από μόνο του αυτό το γεγονός. Ιδιαίτερα κάτω από τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί αυτές τις μέρες, με τις δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει και καταγράφονται και που υποδεικνύουν ότι πρέπει συντονισμένα και αποφασιστικά όλοι μας, τα πολιτικά κόμματα, αλλά πρωτίστως η ίδια κυβέρνηση, να κινηθούμε στην κατεύθυνση ενημέρωσης των Ευρωπαίων εταίρων μας, ώστε να ξεκαθαρίσουμε ότι η Κύπρος δεν είναι ένας φορολογικός παράδεισος, η Κύπρος δεν είναι αυτό που θέλουν κάποιοι να παρουσιάζουν, αλλά είναι ένας αξιόπιστος και σοβαρός εταίρος και συνεπώς η Δανειακή Σύμβαση είναι μια πράξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο κύριος Σταθισάδης, ο πρόεδρος του κόμματός σας, τι θα κάνει αύριο? Έχει δηλώσει ότι θα επιχειρήσει να ανασκευάσει το κλίμα των τελευταίων ημερών. Κύριε Ευθυμίου, θέλω να πω πρώτα απ' όλα ότι οι δηλώσεις της κυρίας Μέρκελ υπήρξαν σε συνέχεια δηλώσεων που έγιναν από αρχηγούς όλων και εκπροσώπους όλων των γερμανικών πολιτικών κομμάτων από το χώρο της αντιπολίτευσης, που ασκούν αυτό το χρονικό διάστημα δρυμία κριτική εν ώψη εκλογών στη Γερμανία, ασκούν δρυμία κριτική, τονίζω, στην κυρία Μέρκελ για το γεγονός ότι θέλει να στηρίξει την Κύπρο με την κύρωση και την υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης, όπως εξάλλου πράττει μέχρι στιγμής η Γερμανία και με τις υπόλοιπες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας, αυτό πρέπει να γίνει σαφές και κατανοητό, έχουν δηλώσει απερίφραστα ότι δεν θα ψηφίσουν τη Δανειακή Σύμβαση της Κύπρου. Αντιτίθενται στη στήριξη της κυπριακής οικονομίας και γι' αυτό επιτίθενται στην κυρία Μέρκελ. Συνεπώς, αυτό το οποίο αύριο θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε μέσα από τις επαφές μας είναι ότι πρώτον, η Κύπρος έχει ανάγκη από την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη τόσο για να στηριχθεί η κυπριακή οικονομία, η οποία αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται σκληρά, όσο και για το Κυπριακό. Θα γίνει αναφορά και για το Κυπριακό. Διότι έχουμε και εκεί εξελίξεις. Ναι. Συγγνώμη. Διότι έχουμε και εκεί εξελίξεις. Βεβαίως έχουμε εξελίξεις και μάλιστα ο κύριος Αναστασιάδης έχει πάρει μια πρωτοβουλία για να ενημερώσει αναφορικά με τις μονομερείς κινήσεις οι οποίες γίνονται από πλευράς των Τούρκων, προκειμένου να προχωρήσουν έργα στη Μονή του Αποστόλου Ανδρέα, τα οποία θα αλλοιώσουν το θρησκευτικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα του ευρύτερου χώρου. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πω ότι αντιλαμβάνεστε, για την Κύπρο είναι θέμα ζωής και θανάτου να εξασφαλίσουμε τη Δανειακή Σύμβαση. Κυριολεκτικά, ο Υπουργός των Οικονομικών έχει δηλώσει ότι λεφτά έχουμε περίπου μέχρι το Μάρτιο. Από εκεί πέρα, τι θα γίνει αν δεν εξασφαλιστεί η Δανειακή Σύμβαση? Ποια θα είναι η ρευστότητα των κυπριακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων? Πώς θα μπορέσει να κινηθεί η κυπριακή οικονομία? Πώς θα μπορέσει το κυπριακό κράτος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, στην καταβολή μισθών, συντάξεων και επιδομάτων και ούτω καθεξής? Συνεπώς, αύριο είναι μια άριστη ευκαιρία για να εγγερθούν τα θέματα αυτά, όπως επίσης και το θέμα της βιωσιμότητας του κυπριακού δημοσίου χρέους, από το οποίο εξαρτάται αν θα προχωρήσει ή όχι η Δανειακή Σύμβαση. Και θα ήθελα επίσης να επισημάνω ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Ο κύριος Γιούνκερ, ο οποίος είναι πρόεδρος του Eurogroup, έκανε αναφορά στη θέση του για απευθείας αναδρομική μάλιστα, το είδαμε προηγουμένως στο ρεπορτάζ, των τραπεζών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Μια θέση την οποία στηρίζει και ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός, ο οποίος ασκεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο οποίος θα βρίσκεται επίσης στην Κύπρο. Είναι λοιπόν σημαντικό για μας να συμβεί κάτι τέτοιο, να προωθήσουμε το αίτημα αυτό, να κάμψουμε αν είναι δυνατόν αντιδράσεις και ενστάσεις, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι απευθείας χρηματοδότηση των κυπριακών τραπεζών και των μειώνοντας το μισό η όποια ανάγκη έχουμε τώρα. Θα μας λύσει τα χέρια. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μητσόπουλο. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.